διαδικασία της κτηματογράφησης συνεχίζεται, όμως ο ρυθμός ανταπόκρισης των ιδιοκτητών ακινήτων είναι πολύ μικρός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συλλογή δηλώσεων εμφανίζει μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κρήτη και ιδίως στο Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Μισό Ηράκλειο, όπου μέχρι στιγμής σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην ιστορία του κτηματολογίου. 15% η συμμετοχή στο Ρέθυμνο, 5% στα Χανιά, 3% για το Μισό Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σημαίνει έντονη αδιαφορία των ιδιοκτητών ακινήτων, όμως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητά τους, να τα δηλώσουν και σωστά, που σωστά σημαίνει ότι πρέπει να έχουν συντεταγμένες που θα έχουν ληφθεί από τοπογράφο ή από πολιτικό μηχανικό, για να μην έχουν πρόβλημα στο μέλλον να φαίνονται τμήματα των ακινήτων τους ότι ανήκουν σε γειτονικά ακίνητα. Εκστρατεία ενημέρωσης με φόντο την ανάγκη να κινητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πραγματοποιεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του κτηματολογίου, που για να το κάνει με περισσότερα τοπικά χαρακτηριστικά και να του δώσει μια διαφορετική διάσταση, δίνει ως τίτλο της εκστρατείας την έκφραση «Εδά κατέεις», δηλαδή μπορείς να γνωρίζεις την περιουσία σου, να τη δηλώσεις και να μην έχεις το εξής οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Όντως η προσέλευση και η διαδικασία είναι σε χαμηλό επίπεδο. Καλούμε τους δημότες, τους πολίτες να προάγουν τη διαδικασία και με σύντομους ρυθμούς, παρότι δίνονται παρατάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, επειδή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο για να καταγραφούν σωστά οι περιουσίες, δεν μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή. Για διαδικασίες που στοιχίζουν και που σε ένα μεγάλο βαθμό το κόστος τους είναι αυτό που φρενάρει τους ιδιοκτήτες, ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, υπάρχουν και εμπόδια. Εντάξει, χρειάζεται ένα κόστος αυξημένο. Η περίοδος είναι δύσκολη για τους δημότες, για τους πολίτες όλης της χώρας. Μια συνεχόμενη κρίση οικονομική επηρεάζει προφανώς όλους μας. Υπάρχουν όμως, αν θέλουν, οι δημότες μπορούν να απευθυνθούν. Νομίζω υπάρχουν και εξειδικευμένα γραφεία, αλλά και στο Δήμο, οτιδήποτε χρειαστεί, να συνδράμουμε. Είμαστε στη διάθεσή τους για να διευκολύνουμε όπου μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας τη διαδικασία δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο κτηματολόγιο. Έχοντας ξεκινήσει η δεύτερη φάση στην Κρήτη που αφορά τα λοιπά του Δήμου Ηρακλείου, το Δήμο Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου, οι γνωρίζοντες διευκρινίσουν ότι οι συνέπειες, αν δεν υπάρξει έγκαιρη δήλωση, μπορεί να είναι πολύ κοστοβόρες, αφού για να διεκδικήσει κάποιος το ακίνητό του από το δημόσιο, στο μέλλον θα χρειαστούν μέχρι και δικαστικές υποθέσεις. Αν καθυστερήσει να το δηλώσει και κλείσει η διαδικασία της κτηματογράφησης, το γραφείο κτηματογράφησης, και αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, τότε ίσως θα χρειαστεί για να κάνει μια διόρθωση να προσφύγει στα δικαστήρια, που σημαίνει μεγαλύτερο κόστος. Πάντως, ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα παλαιά όρια του Δήμου Ηρακλείου, για τα οποία έτρεξε η διαδικασία στα τέλη της δεκαετίας του 90, καθώς ένα σημαντικό μέρος έχει λάθη και παραλήψεις που έχουν χρόνο για να διορθωθούν μέχρι το τέλος του 2022.